Γεια σα, αγαπητοί φίλοι! Εκεί που του χρωστούσαν, του πήραν και το βόδι, λέει ο θυμόσφο ελληνικό λαό. Τα τουρκικά μέσα, εκτό από την αναπαραγωγή των επιθετικών δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων εναντίον τη Ελλάδο, εάν εκείνη ασκήσει το αναφέρετο και σύμφωνο με το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα δικαίωμά τη για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, λένε ότι δεν θα μα αφήσουν να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μα δικαιώματα ούτε κατά ένα μίλι έχουν μπει στο παιχνίδι και οι τουρκικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Σε δημοσίευμα τη φύλλα προσκύμενη στο ΑΚ Παρτί του Ταγί Περτογάν, Γενή Αφάκ, αναφέρεται ότι υπάρχει σχέδιο διεκδίκηση περιουσιών που δίθεν είναι τουρκικέ, που στα ελληνικά νησιά, στην Κρήτη μα, τη Θράκη μα, αλλά και τη Ρόδο και την Κο. Έχουν προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια τέσσερις Τούρκοι πολίτες, των οποίων οι πρόγονοι ζούσαν στη Ρόδο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι Τούρκοι ζητούν και αποζημιώσεις ξεχνώντας να μας πούν τι έγιναν τα 30 εκατομμύρια Ελλήνων που βρήκαν οι Σελτζούκοι πίσω στο 1071 και μετά, μετά την εισβολή τους στη Μικρά Ασία, τι έγιναν οι περιουσίες του 1,5 περίπου εκατομμύριο Ελλήνων που γύρισαν ζωντανοί, 1 εκατομμύριο 300.000 που γύρισαν ζωντανοί στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία που υπέστησαν και φυσικά να μας πούν αν οι Τούρκοι εισβολή οι οποίοι κατέλαβαν προσωρινά τη Θράκη, την Κρήτη, την κόκκινη τη Ρόδο, είχαν φέρει μαζί του από την Ανατολική Ασία τι περιουσίε αυτέ ή τι είχαν αρπάξει από του Έλληνε κατοίκου, του οποίου είτε εξόντωσαν, είτε ανάγκασαν να ξενιτευτούν, είτε υποδούλωσαν. Αυτά προ το παρόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σα μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!